Συνάντηση με τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης είχε το πρωί της Δευτέρας ο 84χρονος Δημήτρης Μουδατσάκης από το Ηράκλειο, ο οποίος μετά την τεράστια επιτυχία του στις πανελλαδικές εξετάσεις ανήκει και επίσημα στην φοιτητική οικογένεια του Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Νιώθοντας ο ίδιος μεγάλη τιμή, όπως είπε, που κλήθηκε να λάβει τα συγχαρητήρια από τον Πρίτανη, δεν έκρυψε την ανυπομονησία του για την έναρξη της φοιτητικής σεζόν και των μαθημάτων. Μεγάλη μου τιμή να έρθω στο κύριο Πρίτανη, ήταν πολύ μεγάλο, μεγάλη τιμή για μένα και εκείνος, και εμείς όλοι στο πρόσωπό του βλέπουμε πόσο μας αγκαλιάζει και πόσο θέλει να δείχνει το έργο του σχολείου και της κοινωνίας. Ναι, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, πολύ συγκινητική η πρόσκληση που με έκανε. Πότε ξεκινάνε τα μαθήματα, έχετε βγάλει το πρόγραμμά σας? Ακόμα δεν. Κάνατε την εγγραφή, είστε έτοιμος? Δεν ξέρω αν η γραμματεία έβγαλε, δεν ξέρω αν έβγαλε πρόγραμμα και αν μπορώ να κάνω εγγραφή. Αλλά θα πάω με την ευκαιρία. Ποιοι είναι οι στόχοι σας? Να φοιτήσω όπως φοιτήσα στο Λύκειο, στο γυμνάσιο και στο Λύκειο, να φοιτήσω και στη σχολή που επιθυμούσα πάντα, που δεν ήλπιζα ποτέ. Για δίδαγμα επιτυχίας ζωής έκανε λόγο ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης Οδυσσέας Ζώρας, που δεν δίστασε να συζητήσει με τον 84χρονο κύριο Δημήτρη, μέχρι και για το θέμα των μεταπτυχιακών του σπουδών. Είναι ένα δίδαγμα επιτυχίας ζωής περισσότερο από την επιτυχία αυτή καθεαυτή στο Πανεπιστήμιο. Από την σύντομη συζήτηση που είχαμε και εγώ και οι συνάδελφοι στην Πρετανία, καταλάβαμε ότι έχουμε να κερδίσουμε περισσότερα εμείς από τον κύριο Μουδατσάκη παρά ο κύριος Μουδατσάκης από εμάς. Προφανώς οι σπουδές που θα κάνει θα είναι εξαιρετικά σοβαρές. Επίσης, συζητήσαμε πάρα πολύ σοβαρά το θέμα των μεταπτυχιακών σπουδών, τις οποίες θα πρέπει να ακολουθήσει, διότι τις προπτυχιακές τις έχει εξασφαλίσει. Και έτσι ελπίζω ότι και εμείς και εκείνος θα είναι εδώ, ούτως ώστε να συνεχίσουμε. Το γεγονός ότι θέλει να εμβαθύνει στη γνώση, νομίζω είναι κάτι πάρα πολύ συγκινητικό και ένα εξαιρετικό παράδειγμα για όλους μας. Νομίζω ότι έχουμε να μάθουμε από ανθρώπους από τον κύριο Μουδατσάκη. Εμείς είχαμε την τύχη να τον έχουμε μαθητή και καθηγητή, μας δίδαξε και τον διδάξαμε. Ήταν μια απίστευτη διαδικασία. Ας την έχουν και άλλοι. Τον σεβόμαστε πάρα πολύ και του εξηγήσαμε βέβαια τους κανόνες των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο και ελπίζουμε να μην τον δούμε να γράφει συνθήματα στους τοίχους του Πανεπιστημίου, διότι εκεί θα ισχύσουν ό,τι ισχύει για όλους τους φοιτητές. Πάντως, ο γυραιότερος όλων στη φοιτητική κοινότητα, που σύν της άλλης θα φοιτήσει παρέα με την εγγονή του, ήταν για μία ακόμα φορά αποστομωτικός, αναφέροντας χαρακτηριστικά τα όρια που θέτει για τον εαυτό του στη γνώση. Μέχρι να μπορώ, μέχρι να καταλαβαίνω το μυαλό μου να μπορεί να καταλαβαίνει αυτά που με διδάσκουν, θα προχωρώ.